Ευχαριστώ το Προεδρείο, τον κύριο Παντελάκου, που τον είχα πρωτοδεί όταν ξεκίναγα ειδικότητα και μου είχε πει τι θα γίνει ο ογκολόγο και τι είναι, αλλά ήταν αργά, είχα ήδη αποφασίσει και δεν το μετάνιωσα. Να μιλήσω λοιπόν για τον καρκίνο ορθού και την περιεγχειρητική αντιμετώπιση. Καθώ τα επόμενα θέματα αφορούν το ίδιο αντικείμενο και κάπου αλλοεμπλέκονται, κάποια θα τα περάσω πιο γρήγορα και θα επιμείνω κυρίω σε αυτά που αφορούν ίσω τη δουλειά του παθολόγου-ογκολόγου. Ο καρκίνο, λοιπόν, ο κολοορθικό γενικά είναι ο τρίτο συχνότερο καρκίνο. Ένα στου 20 περίπου στο δυτικό κόσμο θα νοσήσει στη διάρκεια τη ζωή του και ένα 30% των περιπτώσεων αφορά εντόπιση στο ορθό. Είναι μια νόσο γενικά τη προχωρημένη ηλικία. Περισσότεροι από το 1 τρίτο των ασθενών είναι πάνω από 75 ετών κατά τη διάγνωση. Κάτι που το κρατάμε γιατί επηρεάζει και τη θεραπευτική αντιμετώπιση που θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία αύξηση της επίπτωσης και σε νεότερους. Η μέση πενταετής επιβίωση για όλα τα στάδια είναι 65% σήμερα, αλλά διαφέρει φυσικά ε, σημαντικά από τα προημότερα στάδια που είναι εξαιρετική 94% μέχρι τη μεταστατική νόσο στο 11%. Ε, ο καρκίνος του ορθού γενικά έχει λίγο χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση συνολικά με τον κολορθικό καρκίνο. Η, για τη σταδιοποίηση του καρκίνου ορθού, καθώ θα αναφερθούμε πρακτικά σήμερα μονάχα στην τοπικοπεριοχική νόσο, βασίζεται κυρίω στην α, μαγνητική του ορθού. Είναι αυτή λοιπόν που θα καθορίσει το ΤΑΦ, δηλαδή ποια είναι, ποιο είναι το πάχο τη διήθηση του τυχώματο του ορθού, η σχέση με τι γειτονικέ δομέ, τα άλλα όργανα ή με το σφικτηριακό μηχανισμό, η παρουσία λεμφαδένων ή καρκινικών deposits στο λίπο, αλλά και επιπλέον η παρουσία μακροσκοπική διήθηση φλεβικών αγκίων έξω από τον όγκο και η σχέση με τη μεσοορθική περιτονία. Η εξέλιξη, η θεραπευτική εξέλιξη της τοπικοπεριοχικής νόσου φαίνεται σε βάθος χρόνου αδρά σε αυτή τη διαφάνεια. Θα αναφερθώ σε δύο-τρεις, ε, θα έλεγα, χαρακτηριστικές και σημαντικές μελέτες. Στην αρχή είναι κυρίως ακτινοθεραπευτικές, η είναι χειρουργική και ακτινοθεραπευτική κυρίως. Ε, και θα εστιάσω περισσότερο στο τέλος της σύγχρονης εξελίξεις, στις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε από την ε, συνολική προεγχειρητική θεραπεία. Ήδη λοιπόν από τα μέσα της δεκαετίας του 80 ε, έχουμε τα πρώτα δεδομένα όταν ε, μελετήθηκε κατά πόσον το να κάνει κανείς κάτι παραπάνω εκτός από το χειρουργείο, να προσθέσει δηλαδή ακτινοθεραπεία, χημιοθεραπεία ή συνδυασμό αυτών προσφέρει παραπάνω από το απλό χειρουργείο. Και είχαμε τότε δεδομένο ότι η συμπληρωματική θεραπεία βελτιώνει τόσο την τοπική υποτροπή όσο και το διάστημα ελεύθερο υποτροπή της νόσου και τη συνολική επιβίωση. Και καλύτερα από όλα τα πάει ο συνδυασμό των παραπάνω. φάνηκε επίσης εκείνη την εποχή ακόμη ότι ο τύπος του χειρουργείου παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και καθιερώθηκε αυτό που λέμε ολική εκτομή ορθού αν και πήρε χρόνια για να μπει στην κλινική πράξη, αλλά τότε φάνηκε λοιπόν η αξία, συγκρίνοντας κάποιες, κάποια ιστορικά δεδομένα σε σχέση με την ολική εκτομή μεσοορθού, είδαμε μια φοβερή βελτίωση τόσο στην τοπική υποτροπή, που επηρέαζε όμως και τη συνολική επιβίωση αναστάδιο και έτσι θεωρείται πλέον σήμερα η καθιερωμένη χειρουργική αντιμετώπιση για την νόσο. Η πρώτη, θα λέγαμε, οργανωμένη έτσι μελέτη ε, συμπληρωματικής ε, θεραπείας, προεγχειρητικής θεραπείας, είναι η σουηδική μελέτη που συνέκρινε το να πάρει κανείς προεγχειρητική ακτινοθεραπεία έναντι του να χειρουργηθεί απλώς. Στην προεγχειρητική ακτινοθεραπεία έχουμε το λεγόμενο βραχή σχήμα 25 γκρέ σε 5 μέρες. Θα το βλέπουμε στη συνέχεια και υπάρχει στην, α... στην ασθένεια και το λεγόμενο μακρύ σχήμα, το μακρό σχήμα, όπου χορηγείται σε 5-5,5 εβδομάδες η ακτινοβολία μαζί με χημειοθεραπεία. Η προσθήκη λοιπόν προεγχειρητική ακτινοβολία βελτίωσε τόσο την τοπική υποτροπή από το 27% στο 11% την μείωση και αυτό έχει αντίκτυπο κατά 10% στην πενταετή επιβίωση. Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτή τη μελέτη το χειρουργείο δεν ήταν αυτό που είπαμε προηγουμένω, δεν ήταν ε, η TME. Και έτσι γεννήθηκε το ερώτημα μήπως ένα καλύτερο χειρουργείο θα καθιστούσε περί την ακτινοθεραπεία. Ε, σε αυτό το ερώτημα απάντησε η Ολλανδική μελέτη η Dutch TME Trial όπου φάνηκε ότι δίνοντας προεγχειρητική ακτινοθεραπεία ε, μαζί με TME έναντι μόνο του χειρουργείου, με ένα σωστό χειρουργείο πλέον, υπάρχει, παραμένει το όφελο στην α, τοπική υποτροπή, υποδιπλασιάζει η ακτινοθεραπεία λοιπόν την τοπική υποτροπή χωρίς να έχει όμως αντίκτυπο στη μακροχρόνια συνολική επιβίωση. Και η μελέτη που καθιέρωσε αυτό που μέχρι και σήμερα θεωρούμε standard of care, θα λέγαμε, είναι η γερμανική AIO94, όπου απάντησε στο ερώτημα αν είναι καλύτερα το να κάνεις την ακτινοθεραπεία μαζί με χημειοθεραπεία πριν ή μετά το χειρουργείο. Φάνηκε λοιπόν ότι καλύτερα είναι να το κάνεις πριν υποδιπλασιάζει το ποσοστό τοπικών υποτροπών και έχει και καλύτερη ανοχή στην τοξικότητα. Και πάλι όμως, στα δύο σκέλη δεν φάνηκε να επηρεάζεται η συνολική επιβίωση. Ο ρόλος της χημειοθεραπείας τώρα στον καρκίνο του ορθού ποιο είναι. Ε, την χημειοθεραπεία τη χρησιμοποιούμε είτε ταυτόχρονα με την ακτινοβολία, κάτι που γίνεται κατά κανόνα πλέον ε, προεγχειρητικά, είτε ως συμπληρωματική χημειοθεραπεία, δηλαδή μετά το χειρουργείο, όταν ο στόχος είναι η πρόληψη των απομακρυσμένων υποτροπών και η αύξηση έτσι, των ποσοστών πλήρους ίασης. Έχει ενδιαφέρον ότι οι μελέτε που έγιναν αποκλειστικά στον καρκίνο του ορθού για τη συμπληρωματική χημειοθεραπεία δεν έχουν δώσει θετικά αποτελέσματα πρακτικά. Δεν έχει ερμηνευτεί για ποιο λόγο ισχύει αυτό στον καρκίνο του ορθού, ενώ δεν ισχύει στον καρκίνο του παχαίου εντέρου συνολικά. Πιθανόν να φταίει η κακή συμμόρφωση. Σε όλε τι μελέτε, ανεξαιρέτω, είναι χαμηλό το ποσοστό αυτών που καταφέρουν να πάρουν επαρκή δόση χημειοθεραπεία, ε, έχοντα προηγηθεί η ακτινοθεραπεία και το χειρουργείο, με τι όποιε πιθανέ επιπλοκέ και επιπτώσει στον ασθενή. Σε κάθε περίπτωση, στην καθημερινή μα κλινική πρακτική, ε, συνεχίζουμε και δίνουμε χημειοθεραπεία συμπληρωματική στηριζόμενοι στα δεδομένα που έχουμε από τις μελέτες που ήταν συνολικά για τον καρκίνο του Παχαίου Σεντέρου και στις αντίστοιχες λοιπόν ενδείξεις. Εδώ έχει φάει από ό,τι βλέπω λίγο τη διαφάνεια η αλλαγή του υπολογιστή. Και αυτό που έδειχνε ήταν απλά οι αρνητικέ μελέτε, τέσσερι-πέντε σύγχρονε μελέτε, όλε γίνανε τα τελευταία 6-7 χρόνια. Είχαν πολύ μικρή διαφορά στον DFS, χωρί διαφορά πρακτικά σημαντική στην επιβίωση. Το ίδιο δείξανε και οι πρόσφατε σχετικά με τα αναλύσει όλων των μελετών. Και έτσι λοιπόν δεν υπάρχουν θετικά δεδομένα για τη συμπληρωματική χημειοθεραπεία. Ο ρόλο τη οξαλιπλατίνα τώρα. Η οξαλιπλατίνα δοκιμάστηκε στην προεγχειρητική ε, χημιοθεραπεία μαζί με ακτινοθεραπεία... επιπλέον του 5FU που είναι το στάνταρ. Δεν φάνηκε να προσφέρει κάτι. Προσέφερε δυστυχώς μονάχα τοξικότητα. Ε, στην προεγχειρητική χημιοακτινοθεραπεία και ταυτόχρονα σαν άτσουβαν χημιοθεραπεία... έχουμε αντικρουόμενα αποτελέσματα, δύο μελέτες ή μία θετική μονάχα. Και την παρουσιάζω εντάχει εδώ, τη θετική γερμανική μελέτη... Ε, όπου μετά από την καθιερωμένη χημιοακτινοθεραπεία, το χειρουργείο, ε, χορηγήθηκε το Fox, δηλαδή σχήμα που είχε και οξαλιπλατίνη, έναντι του καθιερωμένου σχήματος μόνο με 5FU. Ε, μια μικρή αριθμητική διαφορά 4% στο, στο, στην πεταετές διάστημα ελεύθερο υποτροπής, που όμως δεν μεταφράστηκε σε διαφορά στην επιβίωση. Με πρακτικά πανομοιότυπο σχεδιασμό, μία άλλη μελέτη, εδώ απλώς αντί για 5FU δόθηκε καπεσιταμπίνη. Ταυτόχρονα με την ακτινοθεραπεία και σε συνδυασμό με την οξελιπλατίνη στη συνέχεια μετά το χειρουργείο. Εδώ δεν υπήρχε διαφορά ούτε στο DFS ούτε στο overall survival και αυτά είναι τα δεδομένα για την οξελιπλατίνα μέχρι πρόσφατα. Κάτι επομένως δεν γίνεται μάλλον αρκετά καλά σε ό,τι αφορά τη συνολική επιβίωση. Ενώ τα έχουμε πάει αρκετά καλά στον έλεγχο της τοπικής νόσου, με την προσθήκη της ακτινοθεραπείας και της χημειοθεραπείας ταυτόχρονα, ε, δεν φαίνεται να υπάρχει επίπτωση στην, και βελτίωση περαιτέρω στην μακροχρόνια συνολική επιβίωση. Και εδώ έρχεται λοιπόν ένα καινούριο κόνσεπτ σχετικά, η ολική προεγχειρητική θεραπεία ή total neoadjuvant treatment όπως θα τη βλέπουμε στη συνέχεια, δηλαδή η χορήγηση πριν από το χειρουργείο τόσο της ακτινοθεραπείας όσο και χημειοθεραπείας, ε, καθώς έχει κάποια θεωρητικά πλεονεκτήματα αλλά και κάποια μειονεκτήματα. Το πλεονέκτημα λοιπόν είναι ότι εξασφαλίζει ότι θα πάρει όσο το δυνατόν περισσότερη συστηματική θεραπεία ο ασθενής. Είναι στο ξεκίνημα της πορείας, είναι δυνατός, δεν έχει προηγηθεί άλλη θεραπεία ή χειρουργείο με επιπλοκές και έτσι καταφέρνεις να δώσεις περισσότερη συστηματική θεραπεία αντιμετωπίζοντας έτσι έγκαιρα την μικρομεταστατική νόσο, που είναι αυτή που στο μέλλον θα σου δώσει την υποτροπή και θα επηρεάσει την επιβίωση. Το μικροπεριβάλλον και το αγκιακό δίκτυο του όγκου, καθώς δεν έχει προηγηθεί άλλη τοπική θεραπεία, είναι ανέγκυχτο και ανέπαφο και έτσι γίνεται ενδεχομένως σε ιστικό επίπεδο καλύτερη η δράση της χημειοθεραπείας. Και βέβαια έχει το πλεονέκτημα που έχει πάντοτε στι νεοάτζουαν θεραπείε, ότι βλέπει ε, στην πράξη τα αποτελέσματα τη θεραπεία, αν είναι ευαίσθητο ο όγκο και κατά πόσο ανταποκρίνεται. Τα πιθανά τώρα μειονεκτήματα μια τέτοια προσέγγιση είναι ότι υπάρχει ο κίνδυνο ενώ εσύ μακραίνει το διάστημα που θα φτάσει ο ασθενή στο χειρουργικό τραπέζι, να έχει επιδείνωση τη ασθένεια, να μην δουλέψει αυτό που κάνει και έτσι να χάσει το παράθυρο ευκαιρία που έχει ο ασθενή για μια ριζική χειρουργική θεραπεία που είναι αυτή που οδηγεί στην, με τα καλύτερα ποσοστά στην ίαση. Απαιτεί ακριβή κλινική σταδιοποίηση. Ε, χρειάζεται λοιπόν εμπειρία, χρειάζονται εργαλεία, χρειάζεται μαγνητική για να κάνει τη θεραπεία αυτή σε αυτού που πρέπει, να ξέρει τι αντιμετωπίζει ξεκινώντα. Δεν έχουμε από τι μελέτε που θα δείξω στη συνέχεια ακόμη τα αποτελέσματα τη μακροχρόνια επιβίωση ενώ τέλος υπάρχει και ε, ο φόβος, η τοξικότητα από, τις, από την έντονη θεραπεία που θα προηγηθεί να επηρεάσει δυσμενώς την αποτελεσματικότητα ή την ανάρρωση από τη χειρουργική θεραπεία. Ο τρόπος τώρα που μπορείς να συνδυάσεις και να δώσεις συνολικά την προεγχειρητική σου θεραπεία Μπορεί να ξεκινήσει με χημειοθεραπεία, εντάξει, χημειοθεραπεία και στη συνέχεια να κάνει την χημειοάκτινο και στη συνέχεια το χειρουργείο ή να δώσεις πρώτα χημιοακτινοθεραπεία, βραχή ή μακρύ σχήμα και στη συνέχεια τη χημιοθεραπεία, την ονομάζουμε τότε consolidation και να ακολουθήσει το χειρουργείο ή τέλος που είναι έτσι πολύ καινούριο, πολύ provocative, μήπως και δεν κάνεις καθόλου ακτινοθεραπεία και προχωρήσεις από τη συστηματική θεραπεία στο χειρουργείο. Δύο λοιπόν είναι οι πρόσφατες κύριες μελέτες που πρακτικά επηρεάζουν νομίζω την κλινική πρακτική και θα τις παρουσιάσουμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Ε, η μελέτη ράπιτο, η πρώτη μελέτη, ε, πολυκεντρική από Ευρώπη και Αμερική, 912 ασθενεί, μεγάλη μελέτη, με ασθενείς υψηλού ρίσκου. Με βάση τη μαγνητική, λοιπόν, θα έπρεπε να έχουν τουλάχιστον ΤΑΦ4α ή B στάδιο, να έχουν ε, παρουσία διήθηση φλεβικών αγκίων έξω από τον όγκο, ή δύο νόσο, ε, ή να έγινε επηρεασμένη η μεσοορθική περιπτωνία ή απομακρυσμένη επηρεασμενη η μεσοορθικη περιπτονια από το πλευρική λεμφαδένες και τυχεοποιήθηκαν σε αυτό που ονομάζουμε στην στάνταρ θεραπεία, που ήταν η καθιερωμένη χημειοκτινοθεραπεία. ακολουθούμενη από χειρουργείο και στη συνέχεια χημειοθεραπεία, η οποία όμως ήταν optional, προαιρετική, ίσως ένα μειονέκτημα της μελέτης. Ανάλογα με την απόφαση του ερευνητή, θα μπορούσε ο ασθενής μετά το χειρουργείο να πάρει ή να μην πάρει συμπληρωματική χημιοθεραπεία. Και το ερευνητικό σκέλος, το Total Neoadjuvant Treatment, λοιπόν, βραχή σχήμα ακτινοθεραπεία, στη συνέχεια 4,5 μήνε χημειοθεραπείας με οξαλιπλατίνη και μετά από 2 με 4 εβδομάδε χειρουργείο. Με primary endpoint, το disease related treatment failure μοιάζει πάρα πολύ με το disease free survival, το οποίο όμω δεν θελαν να το ονομαζονται disease free survival, αφού την είχε στην ασθένεια εκεί και την αντιμετώπιζε. Δεν ήσουν ελεύθερο νόσο εντελώ. Ε, σε ό,τι αφορά τα κριτήρια, πάλι έχει φάει εδώ πέρα κάποιες εικόνες. Αυτό που ε, φαινόταν ήταν ότι οι ασθενείς είχαν υψηλού ρίσκου ασθένεια, δύο στους τρεις είχαν νόσο και 60% είχαν διήθηση της μεσορθικής περιτονίας. Ε, σε ό,τι αφορά τα, απολε... τα αποτελέσματα της εκτομής, φαίνεται εδώ πέρα ότι δεν είχαν καμία διαφορά στη χειρουργική θεραπεία, τα, ε, ε, οι ρόμοι δεν εκτομές ήταν παρόμοιες, αυτό που δεν φαίνεται δυστυχώ στη διαφάνεια εδώ πέρα είναι ότι διπλασίαζε το ποσοστό πλήρων παθολογανατομικών ανταποκρίσεων. Η νεοάτζουαν θεραπεία από το 14% στο 28% και αυτό ήταν στατιστικά σημαντικό. Σε ό,τι αφορά τώρα το πρωταρχικό καταληκτικό στόχο που ήταν το Disease Related Treatment Failure, ήταν υπέρ, είναι θετική μελέτη υπέρ της τόταλ προεχειρητικής θεραπείας με ένα 7% όφελος στην ε, υποτροπή της ασθένειας. Ενώ στους δευτερογενείς καταληκτικούς στόχους φάνηκε ότι υπερτερεί στην παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων κατά 7%, ενώ αυτό δεν έχει μεταφραστεί τουλάχιστον ακόμη με το βραχή follow-up σε διαφορά στην επιβίωση. Συμπερασματικά, λοιπόν, η χορήγηση του βραχείου σχήματο ακτινοθεραπείας ακολουθούμενο από χημειοθεραπεία και στη συνέχεια από χειρουργείο, έδωσε 7% όφελο στην υποτροπή, 7% λιγότερε μεταστάσει και διπλασίασε το ποσοστό των, των πλήρων παθολογαντομικών ανταποκρίσεων. Η δεύτερη μελέτη, η γαλλική μελέτη, πρώτη της 23, με έναν σχεδόν παρόμοιο πληθυσμό, όπως θα δείξω στη συνέχεια με ελαφρώς καλύτερα χαρακτηριστικά, τυχιοποιήθηκαν στο στάνταρ Άρμ και πάλι το μακρύ σχήμα ακτινο, χημιοακτινοθεραπείας. Εδώ ήταν υποχρεωτική η χορήγηση χημιοθεραπείας μετά το χειρουργείο, ενώ στο πειραματικό σκέλος, τρεις μήνες χημιοθεραπεία με ένα εντατικό σχήμα, είναι το φολφίρινοξ, ένα σχήμα που έχει δείξει στη μεταστατική νόσου καλά αποτελέσματα, αλλά είναι πολύ τοξικό. Ε, ακολουθούμενο από μακρύ σχήμα χημειοκτηνοθεραπείας και στη συνέχεια χειρουργείο και άλλους τρει μήνες φολφόξ για να συμπληρωθούν συνολικά έξι μήνες χημειοθεραπείας. Τα αποτελέσματα και εδώ παρόμοια ε, Υπερδιπλασίασε το ποσοστό των πλήρων παθαλογαντομικών ανταποκρίσεων η προσθήκη της χημειοθεραπείας από το 12% στο 27,8%. Το disease-free survival Πανομοιότυπο με την Rapido, 7% η διαφορά υπέρ της Total Neo Treatment και παρόμοια το όφελος και στις απομακρυσμένες μεταστάσεις και πάλι όμως δεν υπήρχε διαφορά στην επιβίωση και δεν υπήρχε και διαφορά ε, σημαντική στις τοπικές υποτροπές. Συγκρίνοντας εδώ τις δύο μελέτες, ε, ο πληθυσμός των ε, α, ασθενών η ηλικία των ασθενών ήταν χαμηλή, ήταν τα 61-62 χρόνια, ενώ κατά μέσον όρο ένα στους τρεις, όπως είδαμε, πρωτήτερα των ασθενών είναι πάνω από 75 ετών και είχε χειρότερα χαρακτηριστικά περισσότερο ποσοστό με θετικούς με δύο λεμφαδένες και μεγαλύτερο ποσοστό με διήθηση της μεσοορθικής περιτονίας ο στην Ράπιντο. Ε, στα αποτελέσματα λοιπόν ήταν επανομοιότυπα σε ό,τι αφορά τις επιβιώσεις και το όφελος που είδαμε στην επιβίωση. Υπήρχε μονάχα μία διαφορά που προβλημάτιζε στη Ράπιτο περισσότερες τοπικές υποτροπές έναντι της στάνταρ θεραπείας, κάτι που ενδεχομένως να οφείλεται στο ότι χρησιμοποιήθηκε βραχή σχήμα ακτινοθεραπείας. Οι περιορισμοί τώρα των δύο μελετών, βλέπετε εδώ το σχήμα, είναι ότι αφορά ασθενεί που είναι επιλεγμένοι, που μπορούν να ανεχθούν μια τέτοια θεραπεία. Δεν υπήρχαν αρκετοί ηλικιωμένοι ασθενεί και έτσι δεν μπορούμε να γενικεύσουμε τα συμπεράσματα σε αυτόν τον πληθυσμό. Υπάρχει ένα πιθανό κίνδυνο υπερθεραπεία για κάποιου από του ασθενεί που συμμετείχαν, δηλαδή ίσω να τα πηγαίναν εξίσου καλά και με λιγότερη εντατική θεραπεία. Συνολικά, απαιτείται να θεραπεύσει 14 ασθενεί για να, να επιτύχει έναν ασθενή βελτίωση στο όφελος ελεύθερο υποτροπής. Και αναμένονται ακόμη τα μακροχρόνια αποτελέσματα τόσο της τοξικότητας όσο και της επιβίωσης. Αναμένουμε να δούμε δηλαδή αν αυτό το όφελος που φάνηκε στα πρώτα καταληκτικά μετατραπεί σε όφελος στη συνολική επιβίωση. Δίνουμε πρώτα τη χημειοθεραπεία ή την ακτινοθεραπεία τελικά. Είχαν διαφορετικό σχεδιασμό οι μελέτες. Ε, μία τυχιοποιημένη μελέτη φάσης 2 ε, απαντά σε αυτό το ερώτημα είτε να δώσεις λοιπόν πρώτα χημειοθεραπεία και στη συνέχεια χημιοάκτινο ή το αντίθετο. Φάνηκε ότι στα αποτελέσματα επιβίωσης ήταν πραγματικά πανομοιότυπα τα νούμερα ανάμεσα στα δύο σκέλη. Υπερήχε όμως το να δώσεις πρώτα την ακτινοθεραπεία και μετά τη χημειοθεραπεία στο ποσοστό ανταποκρίσεων. Από το 17 το ανέβαζε στο 25% και μάλιστα με μικρότερη τοξικότητα και τα δύο σκέλη δεν επηρεάζαν τη χειρουργική νοσηρότητα. Ε, Μία μελέτη που σχεδιάστηκε βέβαια για να απαντήσει σε άλλο ερώτημα, στο αν μπορείς να αποφύγεις εντελώς το χειρουργείο, και πιθανότατα θα αναφερθεί στη συνέχεια στο τραπέζι, η όπρα. Ε, απαντάει όμως έμεσα, δίνει κάποια στοιχεία και για το αν και πάλι πρέπει να δώσεις πρώτα χημιοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, γιατί στη φάση 2, λοιπόν, αυτή, τυχιοποιημένη μελέτη τυχιοποιήθηκαν είτε πρώτα χημιοάκτινο είτε ή το αντίθετο. Μετά ε, για τους ασθενείς που είχαν πλήρη κλινική ανταπόκριση ή σχεδόν πλήρη με εντατικό έλεγχο, με κολονοσκόπηση, με PET scan, με μαγνητική και δακτυλική, ε, μπαίνανε σε πρόγραμμα παρακολούθησης αν τα είχαν πάει τόσο καλά ή αν υπήρχε υπολοιπόμενη νόσος προχωρούσαν στο χειρουργείο. Σε ό,τι αφορά τώρα το ερώτημα τι βάζουμε πρώτα, επιβεβαιώνει τα προηγούμενα αποτελέσματα της AIO ότι το να δώσει πρώτα την ακτινοθεραπεία και μετά τη χημειοθεραπεία οδηγεί σε καλύτερα ποσοστά παθολογανατομικών ανταποκρίσεων. Και στις καμπύλες τώρα πώς κατάφεραν να αποφύγουν το χειρουργείο τελικά υπερτερεί και πάλι το να δώσει πρώτα την χημειοάκτινο και στη συνέχεια τη χημειοθεραπεία. Είναι εντυπωσιακό ότι συνολικά σε αυτόν τον πληθυσμό περίπου 50% των ασθενών δεν χρειάστηκε να χειρουργηθούν. Επομένως, η, η Total Neoadjuvant Treatment έχει ένδειξη σε νόσο υψηλού κινδύνου με βάση τη μαγνητική και αυτά είναι ισχυρά δεδομένα από δύο προοπτικές μελέτες φάσης 3. Όταν υπάρχει διήθηση εγκύτητα της μεσορθικής περιτονίας, όταν υπάρχει διήθηση φλεβικών αγγείων, εκτεταμένη λεμφαδενική νόσος και απομακρυσμένη λεμφαδένες από τον όγκο. Γνωρίζουμε για την uh, TNT ότι είναι καλύτερο μάλλον να γίνεται πρώτα η χημιοακτινοθεραπεία και να ακολουθεί η χημιοθεραπεία. Επιτυγχάνει υψηλότερα ποσοστά παθολογανωτομικών ανταποκρίσεων σε σχέση με αυτό που κάναμε μέχρι σήμερα. Ε, έχει καλύτερη ανοχή και συμμόρφωση έναντι του να δώσει τη χημιοθεραπεία μετά το χειρουργείο. Καλύτερα αποτελέσματα στο disease free survival και στο διάστημα έω την υποτροπή χωρίς τουλάχιστον ακόμη να έχει δείξει διαφορά στη συνολική επιβίωση. Και θα κάνω μία τελευταία αναφορά, επειδή είναι κάτι πολύ πρόσφατο και έγινε και ντόρος και έχει high impact δημοσίευση. Ε, στην ανοσοθεραπεία, για, το, για την προχειρητική θεραπεία του καρκίνου του ορθού, τρεις διαφάνειες μονάχα. Θυμίζω εδώ το σύστημα του DNA Mismatch Repair, που είναι ένας μηχανισμός επιδιόρθωσης των βλαβών του DNA, εμπλέκονται τέσσερα κυρίω γονίδια και όταν κάποιο από αυτά πάσχει, έχουμε μια κατάσταση στην οποία συσσωρεύεται πάρα πολύ μεγάλος αριθμός μεταλλάξεων στον όγκο. Ε, ο όγκος λοιπόν ε, γίνεται πιο νοσογονικός από ό,τι φαίνεται έτσι και πιο ευαίσθητος και στον κολορθικό καρκίνο και σε άλλα νεοπλάσματα. Αυτή η κατάσταση παρατηρείται περίπου στο 15% των καρκίνων του παχαίου σεντέρου 1 3% στα πλαίσια του κληρονομούμενου συνδρόμου Λίντς και το υπόλοιπο 12% είναι σποραδική καρκίνη. Ε, έχει φανεί ήδη και είναι εγκεκριμένα φάρμακα στη μεταστατική νόσο σε όγκους που έχουν λοιπόν το mismatch repair deficiency και σκέφτηκαν εδώ οι μελετητές στην Αμερική να δοκιμάσουν ένα καινούριο μόριο αντι-PD-1, το Dostarlimab, σαν προεχειρητική θεραπεία για να δουν in vivo την ανταπόκριση στην, στην, στην θεραπεία. Ο στόχος ήταν να μπουν 30 ασθενείς και εδώ παρουσιάζονται οι πρώτοι 12-14 ασθενείς γιατί ήταν ε, Simon's Two-Step Design η μελέτη οπότε είναι τα πρώιμα αποτελέσματα για να προχωρήσει η μελέτη. Οι ασθενείς έλαβαν λοιπόν ανοσοθεραπεία για 6 μήνες και στη συνέχεια εκτιμήθηκαν ε, όσοι είχαν πλήρη ανταπόκριση δεν οδηγήθηκαν στο χειρουργείο, αλλά συνεχίστηκε η παρακολούθηση. Αυτοί που δεν είχαν ανταπόκριση θα έπρεπε να χειρουργηθούν. Και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Και οι 14 ασθενεί εξαφανίστηκε εντελώ κλινικά ο όγκο. Ε, Χωρί να υπάρχει σοβαρή τοξικότητα, κανένα ασθενή δεν πήρε χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία ή χειρουργείο. Το follow-up ήταν για να παρουσιαστεί μήνυμου με έξι μήνε. Υπήρχαν και ασθενεί που παρακολουθούνταν για δύο χρόνια και συνεχίζουν Αναμένουμε να δούμε τα τελικά αποτελέσματα. Είναι κάτι προφανώς, έτσι, αφορά βέβαια ένα μικρό πληθυσμό ασθενών, 10-15%, αλλά είναι κάτι εντυπωσιακό. Και συνοψίζοντας λοιπόν και κλείνοντας την μελέτη, τροποποίησα εδώ λίγο τα ESMO guidelines για τον καρκίνο του ορθού, που είναι αρκετά πολύπλοκα, προσθέτοντας και τα καινούργια δεδομένα. Η γενική ιδέα λοιπόν είναι η εξής ότι σε χαμηλού ρίσκου τοπικοπεριοχική νόσο μπορεί να αρκεί μονάχα η total mesorectal excision, μονάχα η χειρουργική θεραπεία χωρίς επιπλέον θεραπεία. Προϋπόθεση βέβαια είναι ότι γίνεται η σωστή ε, χειρουργική θεραπεία, ε. εντάξει γιατί είναι κάτι που το βλέπουμε στις μελέτες, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύει στην κλινική πράξη. Εάν υπάρχει αμφιβολία για την ποιότητα του χειρουργείου ή είναι πιο υψηλού, Θα πρέπει να να, να να μπαίνει οπωσδήποτε η ακτινοθεραπεία με ή χωρίς τη χημειοθεραπεία και στη συνέχεια να ακολουθεί το χειρουργείο. Και στις πολύ υψηλού ρίσκου, όπως είδαμε νωρίτερα με τα χαρακτηριστικά ε, περιπτώσεις, τότε έχει ένδειξη η συνολική προεγχειρητική θεραπεία με βάση τα αποτελέσματα των δύο τυχεοποιημένων μελετών. Γενικά, η προεγχειρητική χημιοάκτινο ξέρουμε ότι είναι καλύτερη από την μετεγχειρητική σε αρχικά εξαιρέσιμους όγκους είναι εισάξιο το βραχή σχήμα με το μακρύ και θα ακουστούν περισσότερο νομίζω στην ομιλία που ακολουθεί. μένους να πλεονεκτεί το μακρύ σχήμα μαζί με χημειοθεραπεία. Και οι δύο πρακτικές βελτιώνουν την τοπική